Καταδικάζουμε το στιγερό έγκλημα με δεκάδες νεκρούς, με αστυνομική βία ακόμα και σε ημιθανείς πρόσφυγες στα σύνορα Ισπανίας-Μαρόκου, δείγμα και μόνο της πολιτικής καταστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ονοματίζει τους ξεριζωμένους ως εισβολής. Καταγγέλουμε τον κινησμό της κυβέρνησης Σάντζης και του ίδιου του προοδευτικού υποτίθεται ηγέτη της Ισπανίας που αποτελεί και αντάξιος οικοδεσπότης της Συνόδου του ΝΑΤΟ, η οποία απεργάζεται νέους υπεριαλιστικούς πολέμους τροφοδοτώντας τα προσφυγικά κύματα. Και αναρωτιόμαστε τι άραγε μπορούν να πούν όλοι όσοι στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, μιλούν για τον αέρα της πρόοδου της σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης της Ισπανίας. Και νεοφιλελεύθερες και σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις προωθούν την ίδια αντιδραστική πολιτική και στο Αιγαίο και σε όλη τη Μεσόγειο, όπως και στη Δανία, εξορίζοντας μέχρι και πρόσφυγες σε τρίτες χώρες. Την πολιτική επίσης με τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά. Απ' τη μια τυπικής υποδοχής στους Ουκρανούς πρόσφυγες με τεράστιες ελλείψεις και απ' την άλλη άγριας καταστολής και αθλειότητας για τους υπόλοιπους, σαν την περίπτωση της Μελίγια. Απότοκο και της εφαρμογής της οδηγίας που συζητάμε σήμερα. Άρα λοιπόν, πώς τοποθετείται η Επίτροπος μόνο σε μια πλευρά, στο γεγονός ότι υπάρχουν δύο παράλληλα συστήματα αυτή τη στιγμή, το ένα της τυπικής υποδοχής και το άλλο της άγριας καταστολής με τα τραγικά αποτελέσματα που είδαμε όλοι χθες.